Λοιπόν, είναι 9 και 8 λεπτά. Είναι τη δική αναφορά που κάνουμε, ξανασκεφτείτε το, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε για προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων σε αυτή την δύσμηρη πατρίδα, η οποία βγάζει πολλά σκουπίδια και εκτός των άλλων ζημιώνουμε και τους εαυτούς μας και πληρώνουμε και πρόστιμα. Καλημερίζουμε την Έλενα Μακρύ. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα Σταύρη. Καλημέρα. Και τον συνομιλητή μας σήμερα, τον Νικόλα Χριστοδούλου, ο οποίος είναι διευθυντής παραγωγής στην εταιρεία Φώτος Φωτιάδης. Γιατί καλέσαμε τον κύριο Χριστοδούλου? Λοιπόν, ο λόγος είναι ότι μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Live σήμερα έχουμε διαβούλευση μαζί με τις βιομηχανίες αλλά και τις, όλες τις βιομηχανίες που έχουν πολλά απόβλητα. Και επί ευκαιρίας αυτής, για να ενημερωθούν σχετικά με την εκστρατεία μείωσης ανακύκλωσης αλλά και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Και παίρνοντας έτσι αυτήν την ευκαιρία, έχουμε μαζί μας τον Νικόλα Χριστοδούλου, εκ μέρους της εταιρείας Φώτος Φωτιάδης, η οποία βραβεύτηκε πέρσι με το βραβείο ως η καλύτερη εταιρεία για την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Άρα αυτά τα τρία art τα κάνουν πράξη εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω από το 2006. Κάπου εκεί, κάπου στο 6 με 7, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Ήταν κάπως σε δύο άξονες που γεννηθήκαμε. Μας οδήγησε σε αυτό τόσο η έγνοια μας για τον περιβάλλον, να προστατεύσουμε αυτό το οποίο ζούμε και σε αυτό που θα ζουν τα παιδιά μας, αλλά και η πρόσθεση να μπορούμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι είναι οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι. Δηλαδή, από τη μια σας νοιάζει το περιβάλλον, αλλά θέλετε και ανταγωνιστικότητα. Ναι, σίγουρα. Γιατί δεν τα ρίχνετε όλα να τα πάρει το σκουπιδάρικο? Επειδή κάθε τι που πετάσεις ή κάθε τι που αφήνεις να φεύγει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενώντας αέρια ή υγρά, έχουν κάποια αξία. Αν τα αφήνουμε να βγαίνουν προς τα έξω χωρίς να τα περιορίζουμε ή να τα επαναχρησιμοποιούμε ή να τα ανακυκλώνουμε, αυτό υπάρχει. Έχουν έναν κόστος το οποίο χάνουμε σαν αξία. Έχουν κάποια αξία. Τι είδους αποβλήτα έχουν οι δικές σας βιομηχανίες, η δικιά σας παραγωγή? Πρώτα απ' όλα, έχουμε να κάνουμε μαζί με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει σίγουρα να κάνει μαζί με διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προέρχεται εμείς από την ΑΕΚ, όχι από εμάς. Ναι. Αλλά είμαστε και εμείς μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά, έχουμε να κάνουμε μαζί με την κατανάλωση νερού, το οποίο όλες οι βιομηχανίες χρειάζονται νερό για να μπορέσουν να παράξουν, να καθαρίσουν, να κάνουν όλες τις εργασίες τους. Μιλάμε κυρίως για την πύρα. Μιλούμε για την πύρα, ναι. Μάλιστα. Μιλούμε για την πύρα. Επίσης, είναι και τα στερεά αποβλητά ή στερεά τα οποία απομένουν, παραμένουν από τις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, τα οποία έχουν αξία και σίγουρα δεν πρέπει να τα πετάσουμε στις χωματερές, που είναι η εύκολη λύση που γινόταν για χρόνια τώρα στην κυπριακή βιομηχανία. Άρα, βλέπουμε τρία πράγματα. Ναι, αρχίζοντας από την ενέργεια, πώς καταφέρατε να μειώσετε την ενέργειά σας? Πρώτη απορία, έτσι. Με την ενέργεια, δουλέψαμε. Ο πρώτος άξονας ήταν πάνω στην ηλεκτρική ενέργεια. Βάλαμε δύο συστήματα, τα οποία το ένα μειώνει την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενεργείας, μειώνοντας την τάση που έρχεται από το δίκτυο της ΑΕΚ προς το εργοστάσιο. Έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκών πάρκων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Περίπου το 7% της ενέργειας που χρειαζόμαστε έρχεται από τον ήλιο, άρα από εκεί υπάρχει άμεσα μία μείωση στο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο θα χρησιμοποιούσε η ΑΕΚ, αν παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα για εσάς. Ακριβώς, ναι. Επιπρόσθετα, υπάρχει άμεση ανάγκη για κατανάλωση θερμικής ενεργείας, που και με μαζούτ. Έχουμε βάλει διάφορα συστήματα, το τελευταίο ονομαζόταν στρομπόλι, το οποίο μπορεί και να κυκλώνει τους ατμούς που θα πηγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Ο οποίος ατμός για να γίνει έχει κάποιον κόστος πριν να θερμάνεις νερό. Mm-hmm. Νερό το οποίο είναι ακριβό για να το φέρεις στο επίπεδο που χρειάζεται και να χρησιμοποιηθεί. Και αυτούς τους ατμούς τους επαναχρησιμοποιούμε την ενέργειά τους για να θερμάνουμε άλλο νερό σε άλλα στάδια της διαδικασίας μας. Άρα αυτό σίγουρα έχει φέρει εξοικονομήσεις τόσο από πλευράς κόστους αλλά και από περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάλιστα. Αυτό καλύπτει ηλεκτρισμό και ορισμένες εφαρμογές που έχετε μέσα σχέση με το νερό. Τα απόβλητα. Τι απόβλητα έχετε, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, διότι οι μεγάλες βιομηχανίες είναι και οι μεγάλοι ρυπαντές, ας το πούμε. Ναι, είναι ρυπαντές αν το αφήσεις και δεν το έχεις. Ανεξέλεκτο. Ναι, ανεξέλεκτα. Αυτό που κάναμε εμείς είναι ότι πλέον τα σκουπίδια που πας στη χωματερή είναι πάρα πολύ λίγα, έχουν λατωθεί δραματικά. Δηλαδή ότι επειδή αυτά που χρησιμοποιούμε είναι απλά, είναι χαρτί, είναι πλαστικό, είναι γυαλί, αυτά τα διαχωρίζουμε. Αυτό μας βοηθάει επειδή όταν τα διαχωρίσεις και τα συμμαζέψεις παίρνουν λιγότερο όγκο από ό,τι θα έπαιρναν μέσα σε έναν κάδο
και να πάει στη χωματερή. Άρα αυτά αρχικά παίρνουν μικρότερο όγκο στι δικέ μα εγκαταστάσει. Και αυτόν το γυαλί, αυτόν το χαρτί, το πλαστικό, μετά πάνε για ανακύκλωση που αυτό σίγουρα επιφέρει ορισμένα εξοικονομήσει σε εμά. Πέρα από αυτού τη συλλογή του διαχωρισμού και τη οδήγηση των υλικών αυτό για ανακύκλωση, έχουμε συνεννοηθεί μαζί με του προμηθευτέ μα στο εξωτερικό, λόγω του ότι είμαστε μια μικρή οικονομία. Αναγκαζόμαστε να εισάγουμε σχεδόν τα πάντα από το εξωτερικό για να παράξουμε. Έχουμε συνεννοηθεί μαζί τους έτσι ώστε αυτά που μας στέλνουν να είναι σε τέτοια μορφή, όπου το ειδικό τους, η δική τους συσκευασία να είναι περιορισμένη. Δηλαδή, να το πω πιο απλοϊκά για να καταλάβει ο κόσμος. Πάνω σε έναν παλέτσο παλιά βάζαμε 100.000. Τενεκεδάκια, να το πούμε. Τενεκεδάκια. Πλέον βάζουμε 100 συν 20% περισσότερο. Άρα, στον ίδιο μπαλέτσα που θα χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν, πλέον μεταφέρουμε περισσότερα υλικά. Η περιέλευση αυτού του υλικού. Πώς το κάνετε αυτό? Χρησιμοποιώντας... Με άλλου είδους συσκευασίες. Η συσκευασία παραμένει ίδια. Το προϊόν που βγάζουμε το ίδιο. Αλλά στο παρελθόν δεν εκμεταλλευόνταν σε όλο το ύψος. Ας πούμε, ήταν παραγματοκιβώτια που μεταφέρονταν στην Κύπρο. Ενώ πλέον αυτό το χρησιμοποιούμε στο έπακρο. Άρα από εκεί υπάρχει μια εξοικονόμηση. Άλλη εξοικονόμηση που είχαμε κάνει και η οποία ήταν αρκετά έτσι έξυπνη. Χρησιμοποίησαμε χαρτιά τα οποία ο προμηθευτής μας χρησιμοποιούσε αυτός για διαχωριστικό. Αυτό το πήραμε εμείς, ενώ παλιά το παίρναμε για ανακύκλωση. Μέσα από κάποιο συνεργάτη που έχουμε, μας τα αλλάζει το μέγεθος του χαρτονιού και το ξαναχρησιμοποιούμε εμείς για να το πουλήσουμε στον καταναλωτή. Γεγονός το οποίο έχει μειώσει δραματικά το χρήση του χαρτονιού. Ναι, να σου πω μερικά πράγματα. Πολύ προσοχή, γιατί είναι συμβουλές που μπορούμε να τις κάνουμε και στο σπίτι μας. Μικρογραφία. Ναι. Όλα αυτά που ακούμε. Τώρα, εγώ άκουσα και τις τρεις εφαρμογές. RRR, τα τρία R που λέμε. Δηλαδή έχουμε και τη μείωση, έχουμε και την επαναχρησιμοποίηση, έχουμε και την ανακύκλωση στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα πω, υπάρχει αποτίμηση της εταιρείας σας για το τι εξοικονομάτε. Σε χρήμα. Έχει χρόνια που ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα, κάπου στα 6-7 χρόνια που ασχολούμαστε. Αυτό που σας έχω αναφέρει είναι της τάξης του 10, του 15, του 7%, για τη θερμική ενέργεια είναι κάπου στο 60%. Και όταν μιλούμε για μια βιομηχανία η οποία έχει να κάνει με προπολογισμό σε αιτήσια βάση εκατομμυρίων, αυτά τα ποσοστά μιλούμε ότι είναι σημαντικά. Είναι το κόστος εξοικονόμησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτός ο δείχτης, αυτός ο μαγικός αριθμός. Ένας φιλοξενούμενος που είχαμε του ΚΕΒΕ, νομίζω είχε αναφερθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία και μας είπε για το ηλεκτρικό ρεύμα, για την εξοικονόμηση που είχε κάνει η εταιρεία σας. Μιλούμε τεράστιους αριθμούς, εκατοντάδες χιλιάδες. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν έχω συγχύσει την εταιρεία. Είναι στην κλίμακα των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που γίνεται εξοικονόμηση. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά, λόγω του ότι πλέον δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο μαζί με τους Κυπρίους, είναι και με τους Ευρωπαίους που γίνονται εισαγωγές στην Κυπριακή αγορά. Άρα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση των εισαγωγών, πρέπει να είμαστε και εμείς πιο ανταγωνιστικοί, που το να είμαστε φιλικοί στο περιβάλλον, από τη μια προστατεύουμε το ίδιο το περιβάλλον, αλλά και από την άλλη να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Στην όλη προσπάθειά τους όμως βοήθησε και το γεγονός ότι βοήθησαν και όλοι οι υπαλλήλοι αφού δούλεψαν έτσι την νοοτροπία του κόσμου. Κοίταξε, νομίζω συνέφερε στους υπαλλήλους να βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια γιατί έτσι διασφαλίζουν την εργασία τους, μειώνουν όχι από τους μισθούς. Δεν ξέρω αν μειώσε τους μισθούς, αλλά μειώνουν όχι από τους μισθούς, αλλά από άλλες πηγές, εξοικονομούν χρήματα, παραμένουν ανταγωνιστικοί, διατηρείται η εταιρεία, έτσι. Και κρατούν για τις δουλειές τους. Επιχειρηματικό μυαλό. Ευχαριστώ. Αυτά που είναι κυρία Κουλίνου είναι σωστά. Όντως έτσι έχει γίνει. Δηλαδή με τον κόσμο έχουμε μιλήσει, έχουμε πάει κοντά στον κόσμο, στα διάφορα τμήματα έχουμε δημιουργήσει ομάδες, όπου κάθε ομάδα έχει αναλάβει ένα στόχο, τη μείωση του νερού, τη μείωση του ηλεκτρισμού, τη μείωση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση. Και σε αυτά τα άτομα υπάρχει ένας στόχος για να μέχρι το τέλος της χρονιάς μέχρι που πρέπει να πάμε, που είναι η επιθυμία μας που πρέπει να πάμε. Άρα αυτός ο κόσμος πλέον ξέρει που πρέπει να πάει, γνωρίζει.
καθημερινώς αγωνιά για αυτό και προσπαθεί να τα περιορίσει. Είναι πάρα... Εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Συγκινήθηκα πολύ με αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω να κάνουμε κάτι άλλο. Διότι το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν, μόνο δεν συγχαρητήρια. Γίνεται... Πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Και κοίταξε να δεις, το βλέπεις, όταν το βλέπεις μονόπλευρα, ξέρεις, κάνουμε εξοικονόμηση, μπράβο, και τι Ευρωπαίοι, και τι φοβεροί. Και... Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν πήγαν να κόψουν τα κεφάλια στους υπαλλήλους. Βρήκαν άλλες λύσεις. Και μπράβο τους. Καλά, οι υπάλληλοι συμμετέχουν ενεργά, δηλαδή πώς. Γενικά πιστεύουμε στην Αμήλο Φωτιάδη, πιστεύουμε στον κόσμο από ό,τι μας είπε, δηλαδή ομάδες. Ο κόσμος πρέπει να πιστέψει σε αυτό που πρέπει και θες να κάνεις. Δυσκολευτήκατε όμως μέχρι να πείσετε τον κόσμο. Γενικά η κουλτούρα γενικά παλιά ήταν λίγο διαφορετική. Ήταν οι εποχές των Παχνών Ελλάδων που ήμασταν διαφορετικοί στην κυπριακή πραγματικότητα. Μετά όμως βλέποντας ότι πρέπει να εξελιχθούμε, πρέπει να... Να κρατηθούμε, mm-hmm. να ανταγωνιστούμε τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές μας. Όλος ο κόσμος, όλοι μαζί, χέρι-χέρι, εργαστήκαμε όλοι μαζί για να κάνουμε όλα αυτά που έχω αναφέρει και άλλα τόσα. Που... Να κάνω παράδειγμα της μπύρας, που είναι ένας καλός σας σύμμαχος η μπύρα, όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση. Γενικά, ναι, η συσκευασία που έχουμε εμείς στην κυπριακή αγορά, έχουμε επαναχρησιμοποιημένη συσκευασία. Το μπουκάλι το οποίο είναι σε πλαστικό κυβότιο, αυτό είναι πάρα πολύ φιλικό στο περιβάλλον και οικονομικό για τον ίδιο τον καταναλωτή. Επειδή ο καταναλωτής στο τέλος της ημέρας αγοράζει μόνο την μπύρα. Ενώ όταν αγοράζει άλλες συσκευασίες, γυαλί μίας χρήσης ή κουτιά αλουμινίου, αυτά καταλήγουν σε ανακύκλωση που έχουν κάποιο κόστος για να τα ανακυκλώσει κάποιος. Ενώ όταν τα επαναχρησιμοποιείς, το κόστος μειώνεται δραματικά. Άρα, αν ο κόσμος μπορέσει και πάει στις υπεραγορές και προσέξει η διαφορά στην τιμή φαίνεται. Και ακόμα και στα δικά μας τα προϊόντα, αν πάνε να δουν προϊόντα τα οποία είναι επαναχρησιμοποιούμενα και προϊόντα τα οποία είναι μιας χρήσης το υλικό συσκευασίας, υπάρχει διαφορά στην τιμή. Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος. Όποιος θέλει να προχωρήσει, πρέπει να σκέφτεται έξυπνα. Έχουμε διαβουλεύσεις. Έχουμε διαβουλεύσεις σήμερα με βιομηχανίες και γενικά με εμπόρους οι οποίοι έχουν εμπορικές εταιρείες, οι οποίοι έχουν αρκετά απόφλητα και θα βρούμε, θα μας πούνε τα προβλήματά τους και θα βρεθούν κάποιες λύσεις ή θα έχουμε και κάποια καλά άλλα παραδείγματα, τα οποία ελπίζω να έχουμε για να τα παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, καλή συνέχεια στις διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους στο θέμα live. Καλημέρα σας και εσάς, κύριε Χριστοδούλου. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.